επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού αυτή την επόμενη τριετία 2014-2016 είναι η ίδρυση εξαμελούς γραφείου εσωτερικού ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών με αποστολή να ελέγχει την πορεία εφαρμογής τόσο του σχεδίου αλλά και να παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των πολιτικών αποφάσεων με στόχο την διαφάνεια, την ισονομία και την αξιοκρατία. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, είναι κέρια σημασία η υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό το εξαμελώς γραφείο εσωτερικού ελέγχου να εντοπίσει και θέματα κακοδιαχείρισης, οπότε θα τεθούν στη συνέχεια και αυτά τα θέματα προς έλεγχον. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Χάσικος, το εξαμελές γραφείο εσωτερικού ελέγχου είναι μια ομάδα κρούσης, όπως την χαρακτήρισε, για την υλοποίηση των σχεδίων και των αποφάσεων ενός Υπουργείου, όπως είναι το εσωτερικών, με τεράστιο και πολύπλοκο καμιά φορά σχεδιασμό, με πάρα πολλές υπηρεσίες, ενώ στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου θα είναι ο πολίτης, ανέφερε ο κύριος Χάσικος, με στόχο να καταπολεμηθεί και η γραφειοκρατία στη δημόσια υπηρεσία, η οποία, όπως είπε, είναι απότοκο ακριβώς της έλλειψης σχεδίων δράσης μέσω ενός μακροπρόθεσμου προγραμματισμού στόχων, προτεραιοτήτων, εσωτερικού ελέγχου τρόπων και μέσων αντιμετώπισης των κακών εχόντων ή και πρόληψης αστοχιών, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης παρακολούθησης των πολιτικών ή και καθόλου εφαρμογής τους. Ο στόχος λοιπόν είναι εξυπηρέτηση του πολίτη και στους στρατηγικούς σχεδιασμούς ανέφερε, είναι να δοθεί στον πολίτη ο πρώτος λόγος.